καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τα τελευταία χρόνια το brain drain, η μετανάστευση δηλαδή νέων επιστημόνων, έχει δυστυχώς αυξηθεί ανησυχητικά. Και αυτό μόνο καλή είδηση για τη χώρα δεν μπορεί να είναι, όταν τα νέα και τα λαντούχα παιδιά της αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για να εκπληρώσουν γενικότερα τα όνειρά τους. Το ίδιο ισχύει και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι κρίμα κάποια παιδιά να αναγκάζονται να φύγουν για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Είναι όμως ευλογία για τα ίδια αν μπορέσουν να το καταφέρουν. Μία τέτοια περίπτωση είναι η Φινόη Δαβέτα, πρωταθλήτρια Ελλάδας στη συγχρονισμένη κολύμβηση, η οποία έφυγε το 2011 για τη Γαλλία προς αναζήτηση καλύτερων συνθήκων προπόνησης. Και όχι μόνο βρήκες καλύτερες συνθήκες προπόνησης η Φινόη, αλλά εντάχθηκες και στην εθνική Γαλλίας λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις, όπως πρωτιά στο σόλο και στο ντουέτο στο γαλλικό πρωτάθλημα, τέταρτη θέση στην Ευρώπη, έβδομη στον κόσμο και άλλα. Σωστά, έτσι είναι. Καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, η Φινόη Δαβέτα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Ιόνιον FM στο Μαρούσι και της οποίας τη μόνιμη επιστροφή στην Ελλάδα καλωσορίζουμε. Το γεγονός ότι ο στόχος της πλέον είναι να πάρει το δίπλωμα της προπονήτριας συγχρονισμένης κολύμβησης και να μεταλαμπαδεύσει τα όσα έμαθε στη Γαλλία στα κορίτσια της Ελλάδας, αναμφίβολα αποτελεί μία από τις καλές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Η Φινόη, καταρχάς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Να σημειώσω ότι το όνομά σου σημαίνει ισχυρός νους και η Φινόη ήταν κατά τη μυθολογία η μητέρα του Δαίδαλου. Σωστά? Σωστά. Ως εκ τούτου θέλω να σε ρωτήσω, ποια ισχυρή σκέψη ήταν εκείνη που σε όθησε να πετάξεις για τη Γαλλία, μολονότι ήσουν πρωταθλήτρια Ελλάδα στις νεανίδες και τις γυναίκες και τέταρτη στην Ευρώπη με την εθνική μας ομάδα? Η σκέψη μου λοιπόν ήταν να ανακαλύψω κυρίως καλύτερες συνθήκες προπόνησης, καλύτερες υποδομές. Ήθελα να γνωρίσω έναν πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα του αθλήματος, να το πω έτσι, διότι στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη δικτύωση με το άθλημα, κάτι στο οποίο δεν έχουμε φτάσει ακόμα με την Ελλάδα, αλλά οδεύουμε προς τα εκεί. Η Φινόη, θες να μας μεταφέρεις τις βασικές διαφορές που βρήκες στη Γαλλία όσον αφορά τις υποδομές, τις συνθήκες και γενικά τον τρόπο προπόνησης του πραγματικού εντυπωσιακού αθλήματος της συγχρονισμένης κολύμβησης? Στη Γαλλία μπορώ να πω ότι είχαμε άριστες υποδομές που αντιστοιχούν στις ανάγκες του αθλήματος. Είχαμε κατάλληλη θερμοκρασία της πισίνας που είναι αρκετά σημαντικό. Είχαμε πισίνα με καθρέφτες. Είχαμε εξελιγμένο γυμναστήριο, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς, χορό, ψυχολόγο, διατροφολόγο και άλλα πάρα πολλά. Που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα δεν τα είχαμε ακριβώς έτσι. Είχαμε πολύ καλή οργάνωση, κάναμε πάρα πολλές ώρες προπόνηση μέσα στη μέρα, είχαμε 8 ώρες τη μέρα, και από τα πιο σημαντικά για μένα ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να ζούμε στο Ολυμπιακό χωριό που δεν πληρώναμε κάτι, είχαμε το δωμάτιό μας όπου τρώγαμε εκεί, κάναμε το μάθημά μας όπως και την προπόνησή μας. Η Εθνική Γαλλίας πότε προέκυψε και πώς? Προέκυψε το 2011 και πήγα στην Εθνική Γαλλία διότι γεννήθηκα στη Γαλλία, επομένως είχα διπλή υπηκότητα και μάλιστα πριν 2 χρόνια επιλέγηκε ως αρχηγός της Εθνικής. Αρχηγός της Εθνικής, μάλιστα. Οι μεγάλες χώρες λοιπόν όπως η Γαλλία, όταν διακρίνουν τους άριστους σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον αθλητισμό, φροντίζουν να τους κρατάνε. Ποιες είναι λοιπόν οι σημαντικότερες επιτυχίες που πέτυχες με την Εθνική Γαλλία, Φινόη? Με την Εθνική Γαλλίας έχω κατακτήσει την 4η θέση στην Ευρώπη, την 7η θέση στον κόσμο και την 6η θέση στο Ολυμπιακό τουρνουά στη Βραζιλία πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Επίσης έχω συνεργαστεί με τους καλύτερους διεθνείς προπονητές, το οποίο είναι για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά. Όπως είναι η Ισπανίδα Άννα Τάρες ή ο Στεφάν Μυρμόν ο Γάλλος. Και επίσης έχω εξασφαλίσει να έχω τα μαθήματά μου στο Ολυμπιακό χωριό. Αυτό όμως που μου προκύπτει ως ερώτημα, η Φινόη, είναι πώς αισθάνεται μια Ελληνίδα η οποία έχοντας αγωνιστεί για την εθνική μας ομάδα βρέθηκε να αγωνίζεται για άλλη εθνική ομάδα και δι μεγάλης χώρας όπως η Γαλλία, ούσα αρχηγός της παράλληλα. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα μπορώ να πω. Στόχος μου ήταν να ανακαλύψω εκεί, να μάθω εκεί και στη συνέχεια να προσφέρω εδώ. Αυτό ήταν ο πρώτος μου στόχος. Πάντα δηλαδή σκεφτόμουν την επιστροφή στην πατρίδα μου. Επίσης
Είχα πολύ καλές σχέσεις με τις Ελληνίδες. Σκεφτόμουν πάντα να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί ήταν και συναθλητριές μου. Και από εκεί και πέρα, ως αρχηγός Γαλλίας, κοιτούσα να είμαι εγώ εντάξει απέναντι σε μένα και απέναντι στην ομάδα μου, η οποία μάλιστα με φώναζε η Ελληνίδα. Δηλαδή, με δέχτηκαν ως Ελληνίδα και δέχτηκαν και την νοοτροπία μου. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο και ελπιδοφόρο ότι μία αθλήτρια του δικού σου επίπεδου μπαίνει πλέον στη διαδικασία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της στα νέα κορίτσια της Ελλάδας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη συγχρονισμένη κολύμβηση στην Ελλάδα. Με βάση τη γνώση και την εμπειρία, αλλά και την οπτική μιας ενδυνάμει προπονήτριας του αθλήματος, θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι η δυναμική της συγχρονισμένης κολύμβησης, καθώς και τα περιθώρια ανάπτυξής της. Ποια είναι η γεωγραφική διασπορά των συλλόγων που διδάσκουν συγχρονισμένη κολύμβηση ανά τη χώρα Εφηνόη, ώστε να είναι εύκολο στα ενδιαφερόμενα κορίτσια να έχουν πρόσβαση σε αυτή? Λοιπόν, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι έχουμε πολλά περιθώρια ανάπτυξης, ότι οι σύλλογοι υπάρχουν στην Αθήνα πολύ, κυρίως στη μεταμόρφωση όπου έχει αυτή τη στιγμή τις καλύτερες αθλήτριες της Ελλάδος, υπάρχουν στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν πολλά ταλέντα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η παροχή καλύτερων συνθήκων, μια υποστήριξη, παραπάνω υποστήριξη από το κράτος, για να έχουμε και εμείς κατάλληλες συνθήκες προπόνησης. Βέβαια, φέτος υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην Εθνική Ελλάδος, λόγω του ότι άνοιξαν δύο παραπάνω θέσεις για τους επόμενους Ολυμπιακούς, του Τόκιο δηλαδή. Ναι. Και είναι λίγο πιο οργανωμένα εκεί πέρα, και θέλω να πω ότι εύχομαι καλή επιτυχία στα κορίτσια και ελπίζω να καταφέρουν το στόχο τους. Και μια που έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε μαζί μας, κοντά μας, θα ήθελα να μας πεις τι είναι αυτό που προσφέρει, πέρα από το προφανές, τι είναι αυτό που προσφέρει το άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης στα κορίτσια. Προσφέρει χαρά, προσφέρει δυνατότητα να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να επικοινωνούμε με το κοινό. Είναι ένα άθλημα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, αλλά που μας γεμίζει πάρα πολύ, πλήρες, και μας δίνει αυτό, τη δυνατότητα να εκφράσουμε όλα αυτά που νιώθουμε και να επικοινωνήσουμε με το κοινό. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που υποβάλλουν πολλοί. Την έχω κάνει και εγώ αυτή την ερώτηση σε συναθλητριές σου παλαιότερα, αλλά τη λάβαμε τώρα εδώ και στο email του σταθμού. Μας ρωτάνε λοιπόν πώς ακούτε τη μουσική κάτω από το νερό. Υπάρχει ένα ειδικό ηχείο, το υδρόφωνο, το οποίο μεταφέρει τη μουσική που έχουμε έξω, που ακούει έξω ο κόσμος, τη μεταφέρει και μέσα, και ακούμε κανονικά τη μουσική μέσα στο νερό. Αυτό να τα ακούνε και οι ηχολήπτες του σταθμού για να ξέρουν. Προφανώς θα το ξέρουν, αλλά ας το ακούσουν και αυτό, ας να το έχουν υπόψη τους. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Το οποίο δεν πρόλαβα να πω, ότι αυτό που μας προσφέρει επίσης η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία και το να μοιραζόμαστε πολλά πράγματα σαν ομάδα. Ναι, και ο απόλυτος συγχρονισμός, εξού και το συγχρονισμένη κολύμβηση, και η ακρίβεια στην παραμικρή λεπτομέρεια. Η Εφηνόη Δαβέτα γνωρίζουμε και για τις σπουδές σου στη δημοσιογραφία στο Παρίσι, καθώς και ότι ήδη αρθρογραφείς για περιοδικά σχετικά με το άθλημά σου. Ως εκ τούτου, η συναδελφική Ευγένεια επιβάλλει να κάνεις εσύ το κλείσιμο της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση και το αφιέρωμα. Ήταν η εκπομπή Ματριάλε Σπορτίβο του δημοσιογράφου Γιάννη Σταθόπουλου, που μέσα από τη δική μου πορεία αναζήτησε να βρει το υλικό που μας δίνει ζωή μέσα από το άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης, παρουσιάζοντας τις αρχές που το διέπουν, ώστε οι νεαρές αθλήτριες που το ακολουθούν να εξελιχθούν τόσο σε σωματικό όσο και πνευματικό επίπεδο με τα εργαλεία της χάρης, του συγχρονισμού, της προσπάθειας και της προσήλωσης στο στόχο. Δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερο κλείσιμο. Η Εφηνόη Δαβέτα, σε ευχαριστούμε θερμά. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας, με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο για το Ionion FM, με την υποστήριξη της DNA Event Services.